Άνοιξε από σήμερα η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των οφειλών σε 120 δόσεις, κάτι που περίμεναν πώς και πώς ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία έως 50.000 ευρώ. Είναι μια ρύθμιση που μπορεί να δώσει μέχρι 120, θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν σημαίνει ότι όλοι που θα κάνουν την αίτησή τους θα πάρουν 120 δόσεις. Έχει αρκετές προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων είναι ότι στα 3 τελευταία χρόνια ή 3 τελευταίες χρήσεις πρέπει μια οπωσδήποτε να έχει θετικό αποτέλεσμα, δηλαδή να καταλήγει σε κέρδος πρώων φόρων και αποσβέσεων. Πρέπει η περιουσία του οφειλέτη να μην υπερβαίνει το 25πλάσιο της οφειλής. Θέλει εκτίμηση από ορκωτό εκτιμητή των ακινήτων. Αν και δεν είναι δεδομένο ότι όσοι θα ενδιαφερθούν θα λάβουν τελικά τη δυνατότητα και των 120 δόσεων, αφού αυτό θα εξαρτηθεί και από τα οφειλόμενα ποσά, είναι μια ρύθμιση που έρχεται να δώσει ανάσα σε χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε σχέδια τακτοποίησης αυτών των οφειλών. Διαγράφονται υπό προϋποθέσεις 85% των προσαυξήσεων που έχουν επιβληθεί και βέβαια δεν συμπεριλαμβάνει ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από 1η-1η του 2017 και μετά. Στη ρύθμιση αυτή προσέβλεπαν χιλιάδες μηχανικοί που από το 2011 με τις αναδρομικές οφειλές βρίσκονται στο κόκκινο των οφειλετών, δίχως αυτό να σημαίνει όμως ότι με τη ρύθμιση αυτή είναι προς το παρόν ανακουφισμένοι, αφού μένει να διευκρινιστεί τι θα γίνει στην περίπτωσή τους, καθώς μετά από χρόνια διεκδικήσεων οι αναδρομικές οφειλές στο ταμείο τους δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και αυτό μπλοκάρει τη διαδικασία αν δεν υπάρξουν διευκρινήσεις. Ναι, σίγουρα αφορά πάρα πολλούς συναδέλφους το θέμα και μακάρι ευχόμαστε δηλαδή να μπορέσουμε κάποια θέματα να λυθούν, να διευκρινιστούν καταρχήν, να λυθούν και όσο γίνεται να ενταχθούν συνάδελφοι για να μπορέσουν να μπουν στη δουλειά και να συνεχίσουν να δουλεύουν. Στις 120 δόσεις, προκειμένου να τρέξουν και μια σειρά από προγράμματα στα οποία θα μπορούσαν να ενταχθούν, υπολογίζουν και οι αγρότες, που είναι με τα δικαιολογητικά στο χέρι εδώ και καιρό, προκειμένου να καταφέρουν να προλάβουν και το πρόγραμμα των σχεδίων βελτίωσης που απαιτούσε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Έχει αρκετό κόσμο που ενδιαφέρεται. Φανταστείτε, μόνο στο ασφαλιστικό ταμείο του πρώην ΟΓΑ των αγροτών είναι το 70% των παραγωγών θα ενταχθούν στη συγκεκριμένη δόση. Είναι κάτω από 50.000 ευρώ οι οφειλές. Το 70% ήταν μην ασφαλιστικά ενημέρη. Οι αιτήσεις υπαγωγής θα γίνονται μέχρι 31 12 του 18 ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ενώ προσοχή θα πρέπει να δώσουν όσοι ενταχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση, καθώς αν ο οφειλέτης εντός του 2018 τη χάσει, δεν θα μπορεί να κάνει νέα αίτηση, καθώς χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη. Είναι, θα έλεγα, ένα εργαλείο. Όποιοι επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, ακόμα και αγρότες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν, σίγουρα θα βοηθήσει. Αλλά με την έννοια πάντα ότι θα είναι σωστή, ότι θα ακολουθούν από τώρα και έπειτα τις οφειλές τους και δεν θα δημιουργούν νέες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.